Στο εξωτερικό. Μιλήσατε για το εργασιακό πλαίσιο και είπατε για τον εργασιακό μεσαίωνα, μα υποκρίνεστε νομίζω. Σήμερα δεν υπάρχει εργασιακός μεσαίωνας στη χώρα μας. Έχετε πάει, είμαι σίγουρος, θα έχετε πάει στα μαγαζιά. Να ρωτήστε στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ρωτήστε τους εργαζόμενους. Ρωτήστε τους εάν παίρνουν υπερορίες, αν δουλεύουν βεβαίως υπερορίες, αν παίρνουν τα λεφτά των υπερορίων. Εάν υπάρχει σιγουριά στην δουλειά τους. Υπάρχουν θέματα εργασιακού μεσαίωνα δυστυχώς εδώ και πολλά χρόνια. Και ένας λόγος για τον οποίο, ένας από τους λόγους, βασικός όμως λόγος για τον οποίο ευθύνεται, ευθυνόμαστε όλοι για τον εργασιακό μεσαίωνα, είναι ότι υπάρχουν διαφορετικοί τύποι, διαφορετικές ποιότητες, αν θέλετε, συνδικαλιστικής εκπροσώπησης, το οποίο, τι σημαίνει αυτό? Όταν εμείς ερχόμαστε στη Βουλή και ρυθμίζουμε και υπερρυθμίζουμε, αυτό βεβαίως βοηθά εκείνους που είναι καλά οργανωμένοι, τους συνδικαλιστές που έχουν δυνατότητες να εκφραστούν και να κινητοποιηθούν, δεν βοηθά όμως τους άλλους, οι οποίοι βρίσκονται ανοργάνωτοι και βεβαίως δεν εφαρμόζεται καν ο νόμος. Δεν εφαρμόζεται καν ο νόμος.